Καμίνει σήμερα η Κρήτη με το κύμα καύσωνα να δοκιμάζει τις αντοχές των πολιτών. Εγώ έκανα τα μπανάκια μου, πίνω την πυρίτσα μου τώρα να δροσερέψω και μετά ζλάπεν. Λάπεν. εντάξει. Πολύ ωραία μέρα, ζέστη πολύ βέβαια. Τι να κάνουμε, καλογεράκι είναι ρε παιδιά. Καλό χέρι είναι, εντάξει. Αν δεν κάνει ζέστη τώρα, πότε θα κάνει. Λοιπόν, στην υγεία μας, να είστε καλά. Βράδυ κάνουμε μπάνιο. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Μας έχει κάνει χατήρι για τον τελευταίο καιρό. Ο καιρός και αύριο και μεθαύριο και όλο το καλοκαίρι. Εγώ ελπίζω να έχει συνέχεια πολύ ζέστη, γιατί είναι η δουλειά μας τέτοια. Να κατέβει ο κόσμος στην παραλία, να δροσερέψει. Παραλίες βουλιάζουν από κόσμο που αναζητά ανάσες δροσιάς με φόντο τις υψηλές θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς Κελσίου. Άμα κάνεις μπάνιο είσαι ωραία. Τώρα η θάλασσα μας σώζει, είμαστε τυχεροί που είμαστε στην Κρήτη. Δεν παλεύεται ζέστη, συνέχεια περνάς μέσα στη θάλασσα. Δεν υπάρχει, δηλαδή τόσο ζέστη μπαίνεις βγαίνεις, δεν μπορείς να κάτσεις διαφορετικά. Σίγουρα θα βουλιάξουν και πολλοί κόσμος από ό,τι βλέπω και εδώ έχει πρόβλημα και με το πάρκι ας πούμε και έρχονται από τις 8.30 ώρα και δεν μπορούν να παρκάρουν. Εμείς γι' αυτό έχουμε την παραλία, μας σβήνει λίγο το καμίνι. Πάντα πρωί. Βλέπετε μαζεύεται πολύ κόσμο τώρα. Εντάξει, εδώ είναι η μεγάλη παραλία και απλώνεται και είναι καλά. COVID free. Ναι. Σε πολλές περιοχές του νησιού η θερμοκρασία άγγιξε τους 38 με 39 βαθμούς, με την κατάσταση να είναι αφόρητη στη Νότια Κρήτη, όπου ο υδράργυρος χτύπησε κόκκινο, ξεπερνώντας τους 40 βαθμούς Κελσίου. Αυτές τις μέρες είναι λίγο ζέστη, ναι, τα λέμε. Ναι. Σήμερα και αύριο λένε ότι θα είναι πολύ ζέστη. Ήρθαμε να δροσιστούμε. Η θάλασσα μέσα είναι πολύ ωραία, εντάξει. Διακοπές θα πάτε? Βέβαια, θα πάμε. Καλό είναι οι πολίτες να προτιμούν τις οργανωμένες παραλίες σε συνθήκες καύσωνα, τονίζουν εκπαιδευτές ναυαγοσωστών, οι οποίοι δίνουν συμβουλές προς τους πολίτες. Βαράμε 40, σήμερα 43 βαθμούς, οπότε καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες, να κολυμπάνε σε οργανωμένες παραλίες με παρουσία ναυαγοσώστη. Αν υπάρχει κάποιο ιστορικό, κάποιος έχει αναπνευστικό ή καρδιά ή οτιδήποτε να αναφέρεται στον ναυαγοσώστη στην οργανωμένη παραλία, να έχουμε ένα καλό και ευχάριστο και ασφαλές καλοκαίρι. Είναι γεμάτη παραλία από νωρίς και περιμένουμε και άλλο κόσμο. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε συμβεί. Ψινόμαστε, δήλωσαν πολίτες, οι οποίοι αναζήτησαν στιγμές δροσιάς από νωρίς το πρωί, κάνοντας βουτιές σε κοντινές παραλίες. Θα την παλέψουμε. Πιο πολλή ώρα στη θάλασσα για να την παλέψουμε. Πού θα πάει? Η θερμοκρασία σε γενική κλίμακα θα είναι 36 με 38. Δεν θα διαφοροποιούμε από περιοχή, άσχετα αν κατά τόπους δούμε και το 40, 41, 42, δεν έχει καμία σχέση το σημειακό με το γενικευμένο. Την ίδια ώρα λοιπόν που θα μπουν αυτές τις θερμές μάζες, ξεκινάει και το πεδίο των ανέμων. Ένα πεδίο το οποίο θα είναι, ο άνεμος θα δείχνει να είναι ζεστό σε κάποιες περιοχές πέραν των δυτικών παράκτιων ζωνών, στις άλλες περιοχές θα είναι ένα ζεστός αέρας και καταλαβαίνετε αν βρει μια φωτιά. Δεν θα τη σταματάει με τίποτα. Σύμφωνα με τον Μανώλη Λέκα, το ερχόμενο Σάββατο υποχωρούν οι θερμοκρασίες στο νησί μας, οι οποίες θα κυμανθούν στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.